Φίλοι και φίλες, καλό βράδυ. Από ό,τι βλέπετε, αυτή η εβδομάδα δεν άρχισε τόσο καλά όσο θα περιμέναμε όλοι. Και όπως είχαμε ευχηθεί την περασμένη Πέμπτη που κλείσαμε τον κύκλο των εκπομπών για τη εβδομάδα που πέρασε, γιατί συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε εδώ στο Κόντρα, το οποίο αποφάσισε, και μπράβο στον Ανδρέα τον Κουρί και σε όλο το επιτελείο του Κόντρα, να μπει μπροστά και να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενημέρωση όλων, όλων όσων βρισκόσαστε, κυρίως στο σπίτι, αυτές τις δύσκολες μέρες, αυτή τη δύσκολη περίοδο, την οποία πρέπει να την περάσουμε όλοι και να την περάσουμε ενωμένοι και να την περάσουμε ομονοούντες, με όσο το δυνατόν λιγότερο φόβο, αν γίνεται με καθόλου πανικό, σε αρκετές περιπτώσεις τον βρίσκουμε μπροστά μας, αλλά επαναλαμβάνω, με όσο το δυνατόν λιγότερο φόβο, για να μπορέσουμε να βγούμε αλόβητοι ή δυνατόν με λίγες γρατζουνιές. Κυρίες και κύριοι, η χώρα μπήκε σε μια χρονική περίοδο την οποία, αν μας την περιέγραφε κανείς ή αν την βλέπαμε σε μια ταινία κινηματογράφου σε σκοτεινή αίθουσα, μπορεί να είχαμε φύγει και στη μέση. Τέτοια γεγονότα για γενιές που είναι ήδη κουρασμένες μετά από τα 10-11 χρόνια, πέτρινα χρόνια μνημονίου, τέτοια γεγονότα δεν τα περίμενε κανείς. Και δεν τα περίμενε κανείς τη στιγμή που θα έπρεπε να αρχίσουμε να παίρνουμε όλη αναπνοή. Και είχαμε αρχίσει να παίρνουμε αναπνοές. Και έρχεται τώρα μία ίωση, περίεργη ίωση, που μας τυπάει πού? Μας τυπάει στο ζωτικό όργανο του ανθρώπινου οργανισμού, το οποίο τραβάει το οξυγόνο και οξυγονώνει το αίμα, τον εγκέφαλο, στους πνεύμονες. Πραγματικά η μοίρα επιφυλάσσει στο ανθρώπινο είδος και τέτοιου είδους απίστευτες και δυσάρεστες εκπλήξεις. Εμείς επιμένουμε ότι δεν πρέπει να δώσουμε μεγάλο χώρο στην απεσιοδοξία. Δεν πρέπει να αφήσουμε ακόμη και την κατάθλιψη να μας κυριέψει μετά τα 10-11 καταθλιπτικά χρόνια του Λεξοτανίλ, όπου φτωχήναμε όλοι με τα μνημόνια, τις λιτότητες και τις στερήσεις. Πρέπει και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μπουν μπροστά, να βγουν μπροστά, να δώσουν αυτό που επιχειρούμε εμείς από απόψε, να δίνουμε έγκυρη, άμεση και σοβαρή ενημέρωση, χωρίς να τρομάζουμε τον κόσμο και πάντα να ανοίγουμε ένα παράθυρο προς το καλύτερο, προς το αισιόδοξο, εκεί όπου μπορεί το χέρι μας να φτάσει για να το ανοίξει. Λοιπόν, έχουμε σήμερα μία σειρά από ζωντανές συνεντεύξεις. Έχουμε πάρει όσο είναι δυνατόν τα μέτρα προφύλαξης και εδώ στο Κόντρα. Θέλουμε να συστήσουμε σε όλους σας να μένετε στο σπίτι όσο μπορείτε περισσότερο. Να ανοίγετε την τηλεόραση, να ξέρετε ότι κάθε βράδυ εδώ στο Κόντρα από τις 7 μέχρι τις 2 θα έχετε διαρκή ροή ενημέρωσης από όλο τον κόσμο, όλα τα νεότερα, χωρίς φόβο, χωρίς υπερβολή, αλλά πάντοτε με προσπάθεια να σας είμαστε αρρωγοί, να σας κάνουμε πιο ενήμερους, όχι πιο φοβισμένους πολίτες. Το χρειαζόμαστε όλοι, το χρειαζόμαστε και εμείς. Βγήκαμε τη μάσκα για να σας δείξω ποια μέτρα προφύλαξης, στοιχειώδους προφύλαξης, πρέπει να παίρνουμε. Φοράω γάντια τα οποία προέρχονται από ένα κουτί, τα οποία τα αλλάζω, διότι τα γάντια, αν δεν τα αλλάζεις εκεί που πρέπει, είναι και αυτά φορείς μικροβίων. Όταν βγω λοιπόν από το στούντιο, θα αλλάξω τα γάντια, θα τα πετάξω, θα πλύνω καλά τα χέρια μου πριν μπω στο αυτοκίνητο για να πάω σπίτι μου και θα βάλω και από ένα μικρό μπουκαλάκι που έχω μαζί μου ή από ένα πακετάκι με χαρτομάντιλα, θα βάλω και απολυμαντικό. Απλές, νομίζω χρήσιμες συμβουλές, τις οποίες πρέπει όλοι να ακολουθούμε. Λοιπόν, μείνετε κοντά μας, είναι μια δύσκολη περίοδος, θα την περάσουμε. Και θα την περάσουμε όλοι κάνοντας αναφορά στον ορθολογισμό, κάνοντας ναι το σταυρό μας στην Παναγία και στο Χριστό. Το να είναι κανείς θρησκευόμενος στις δύσκολες στιγμές δεν είναι κακό, αλλά πρέπει παράλληλα όλα αυτά να τα παρακολουθεί μαζί με τον ορθολογισμό, με την κοινή ανθρώπινη λογική. Κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα, 16 Μαρτίου. Είναι ένας δύσκολος Μάρτιος. Ο καιρός παίζει. Παίζει κρυφτούλι το κρύο με τη ζέστη.
Από απόψε φαίνεται ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν σε ό,τι αφορά αυτόν τον ισχυρό βοριά που μας έπληξε τουλάχιστον από χθες το βράδυ. Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Καταρχήν θα σας πω ότι έχουμε μειώσει τον αριθμό των καλεσμένων. Οι καλεσμένοι μας θα μπαίνουν ανά ένας στο στούντιο για να τηρούμε τις αποστάσεις ασφαλείας. Θα έχουμε τηλεφωνικές συνδέσεις, θα έχουμε συνδέσεις μέσω Skype και βεβαίως οι καλεσμένοι μας θα εναλλάσσονται. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, στο στούντιο, στο μικρότερο στούντιο του Κόντρα, από το οποίο βγαίνει ζωντανά η εκπομπή μας, βρισκόμαστε μόνο δύο άνθρωποι. Εγώ και ο κύριος Θανάσης Παπαθανάσης, πρώτος αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Καλησπέρα. Ο κύριος Παθανάσης, καλησπέρα κύριε πρόεδρε, δεν είναι άνθρωπος του κομματικού δοκιμαστικού σωλήνα, όπως και εγώ, προέρχεται από την δρόσα κοινωνία. Έχει επάγγελμα όπως και εγώ, έχει δύο φαρμακεία στην Ετώλα Καρνανία και θέλω να επισημάνω ότι είναι και από οικογένεια διαπρεπών νομομαθών. Αυτός μας ξέφυγε, διότι είναι γιος αρεοπαγίτη. Λοιπόν, η μητέρα σας νομίζω όμως ότι είναι φαρμακοποιός. Ναι, σας κέρδισε, πήρα τα χνάρια. Σας κέρδισε εκεί. Έτσι. Βαδίσατε στα χνάρια της μητέρας. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Καταρχήν, κύριε Καλοκαιρινέ, θα παρακαλέσω το κοντρόλ μας να μας πάει στις ανακοινώσεις του κυρίου Τσιόδρα, του κυρίου Σωτήρη Τσιόδρα, για να ανακεφαλαιώσουμε, να δούμε το βίντεο όλο και να δούμε ποια είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τα καταγεγραμμένα κρούσματα. Προσέξτε, γιατί είναι πολλά κρούσματα που δεν έχουν καταγραφεί. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είπε ο Σωτήρης Τσιόδρας πριν από λίγο. Παγκοσμίως, η διασπορά του νέου κορονοϊού συνεχίζεται. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε όλο τον κόσμο έχουν πλέον ξεπεράσει τις 175.000 και η θάνατη είναι περίπου 6.700. Ανακοινώνουμε 21 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου στη χώρα μας. Ο συνολικός αριθμός κρούσματων ανέρχεται σε 352. 51 κρούσματα είναι απροσδιόριστης πηγής μετάδοσης. 65 ασθενείς νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι 9 είναι διασωληνωμένοι σε νοσοκομεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και των Πατρών. Ευχαριστούμε από την καρδιά μας τις ιατρικές ομάδες οι οποίοι περιποιούνται αυτούς τους ασθενείς, έχουν υπερβάλει αυτούς. Σε όλους τους σοβαρά συμπολίτες μας, τους ασθενείς συμπολίτες μας, ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση και όλοι τους παίρνουν αντιγυϊκή θεραπεία. Από το σύνολο των νοσηλευτέντων, 51% είναι άνδρες. Τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι στην Αθήνα, ενώ συνολικά έχουν ελεγχθεί μέχρι σήμερα 4.320 εργαστηριακά δείγματα για την παρουσία του νέου κορονοϊού. Τέλος, 10 συμπολίτες μας έχουν ήδη πάρει εξετήριο από το νοσοκομείο. Σχετικά με την ενίσχυση του συστήματος δημόσιας υγείας, αυτό ενισχύεται με πρόσθετα κονδύλια και με ανθρώπινο δυναμικό. Ήδη το Υπουργείο Υγείας ενισχύθηκε με 15 εκατομμύρια ευρώ για την προμήθεια αναγκαίου υγειονομικού υλικού και θα ενισχυθεί με επιπλέον 70 εκατομμύρια ευρώ για την πρόσληψη 2.000 επαγγελματιών υγείας σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και υπηρεσίες του ΕΚΑΒ. Οι προσλήψεις έχουν ήδη αρχίσει, έχουν ήδη γίνει 950 προσλήψεις και εκτιμάται ότι πρόσθετες χρηματοδοτήσεις θα ξεπεράσουν τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Στο μεταξύ, ύστερα από εντατική προετοιμασία, μπαίνουν σε λειτουργία πτέρυγες δημόσιων νοσοκομείων, οι οποίες διατίθενται αποκλειστικά για την νοσηλεία περιστατικών με λίμωξη από τον κορονοϊό. Όπως ήδη γνωρίζετε, αποφασίστηκε ότι ολόκληρο το νοσοκομείο Νίμιτς διατίθεται επιχειρησιακά στο ΕΣΥ για την νοσηλεία περιστατικών από τον νέο κορονοϊό. Επίσης, το νοσοκομείο Παμακάριστος ήδη λειτουργήσε σήμερα και μια πτέρυγα του νοσοκομείου Αγίου Βαρβάρα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την νοσηλεία περιστατικών COVID-19. Ακόμη, κατόπιν συμφωνίας με το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΗ, το Ιδιωτικό Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Άττικα στην Ελευσίνα δεσμεύεται για την αποκλειστική νοσηλεία ασθενών με τη νέα νόσο. Η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια Πειραιώς και Νήσων φέρει την ευθύνη της επιστημονικής και λειτουργικής διαχείρισης του κέντρου. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι, όπως γνωρίζετε, άτομα τα οποία έρχονται από το εξωτερικό
τις τελευταίες μέρες κατακλείζουν την πατρίδα μας και αυτό αφορά και πολύ νέο κόσμο, ο οποίος έρχεται από χώρες που υπάρχει μεγάλη εξάπλωση του ιού, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο η στρατηγική δημόσιας υγείας είναι να αφήσει να εξαπλωθεί ο ιός. Θέλω να τονίσω εδώ τη μεγάλη σημασία της απομόνωσης κατοίκων, του περιορισμού των επαφών των νέων αυτών ανθρώπων, οι οποίοι δεν κινδυνεύουν τόσο όσο ηλικιωμένοι από τον ιό, αλλά μπορούν να μεταδώσουν τον ιό σε ευπαθείς ομάδες στο σπίτι τους. Παρακαλώ πάρα πολύ την προσοχή των συμπολιτών μας, οι οποίοι επιστρέφουν για αυτή τη σημαντική καραντίνα, ώστε να μην εκθέσουν τους οικείους τους στη νέα νόσο. Λοιπόν, αυτά είπε πριν από λίγο ο κύριος Σωτήρης Τσιόδρας. Και θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ανοίξτε το πλάνο, βάλτε μου για τον κύριο Παθανάση να τα εκτιμήσουμε καταρχήν. Είναι σημαντικό ότι γίνεται αυτό το οποίο τουλάχιστον εμείς και από εδώ από το Contra και από το europos.gr. Μπείτε μέσα στο europos.gr να διαβάσετε όλη την πρόσφατη ειδησιογραφία, την αρθρογραφία και τα ρεπορτάζ γύρω από το θέμα του κορονοϊού. Και όχι μόνο. Ζητάμε εδώ και μέρες ότι πρέπει να υπάρξουν νοσοκομεία, υπτέρυγες νοσοκομείων, μόνο για τον κορονοϊό. Βλέπω ότι γίνεται. Έτσι δεν είναι, κύριε Πρόεδρε? Έτσι ακριβώς είναι και νομίζω έχουμε ότι τον σήμερα Image, ανακοινώθηκαν. Έχουμε το, την Παμακάριστο Αγία Βαρβάρα. Και έχουμε μία πτέρυγα στην Αγία Βαρβάρα, στο Λιμωδόν. Έχουμε και την επίταξη μιας κλινικής, άκουσα το Άττικα. Το Άττικα στην Ελευσίνα. Στην Ελευσίνα. Λοιπόν, εμείς θα ζητήσουμε να ενισχυθεί αυτή η υπόθεση, δηλαδή να υπάρξουν και άλλα νοσοκομεία, τα οποία θα είναι μόνο για τον κορονοϊό. Αλλιώς τα περιστατικά μπλέκεται το ένα με το άλλο και έχουμε μετάδοση της λίμωξης ενδονοσοκομιακά. Συμφωνείτε, κύριε Πρόεδρε? Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, επίσης, να προχωρήσουν ακόμη πιο αποφασιστικά οι προσλήψεις ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Ο κύριος Σιόδρας είπε ότι έχουν προσληφθεί ήδη 900. Πρέπει να πάμε ακόμη πιο αποφασιστικά και να αυξηθεί το κονδύλιο από τα πλεονάσματα. Βεβαίως σε λίγο δεν θα μιλάμε για πλεονάσματα λόγω της παγκόσμιας ύφεσης, αλλά η Ελλάδα το πήγε καλά μέχρι σήμερα με τις θυσίες και το αίμα του ελληνικού λαού. Να αυξηθεί το κονδύλιο για την υγεία, για την ενίσχυση του εθνικού συστήματος υγείας, που τώρα στα πολύ δύσκολα καταλαβαίνουν όλοι, ορισμένοι από εμάς το έχουμε καταλάβει, κύριε Παπαθανάση, γιατί ξέρω και τις θέσεις σας μέσα στο χώρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου, αλλά και στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας από την οποία προέρχεστε. Είμαστε τουλάχιστον εμείς υπέρ της ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας με δημόσιο χαρακτήρα και βεβαίως το οποίο μπορεί να συνυπάρχει με τον ιδιωτικό τομέα. Αλλά πριν απ' όλα, πάνω απ' όλα, Εθνικό Δημόσιο Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Συμφωνούμε? Νομίζω ότι είναι μοναδική ευκαιρία, έστω και μέσα από αυτή την κρίση, έτσι, να μπορέσουμε να προσλάβουμε νοσηλευτές, ανθρώπους οι οποίους έχουν ανάγκη γενικών καθηκόντων, που έχουν ανάγκη τα νοσοκομεία, γιατί είναι, όπως ξέρετε, η κρίση άφησε μεγάλα κενά στα νοσοκομεία της χώρας. Και το σημαντικότερο είναι να καταφέρουμε να κρατήσουμε γιατρούς, και γι' αυτό θα πρότεινα στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας οι γιατροί οι οποίοι θα διοριστούν τώρα, αλλά και τα περισσότερα αυτά νέα στελέχη της υγείας, να μείνουν, να παραμείνουν. Μπράβο, κύριε, μπράβο, την κύριε Πρόεδρε. Μέρα. Μπράβο, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, ακούστε, εδώ στο Contra και από την εκπομπή αυτή και από τις άλλες εκπομπές, ασχέτως με την διαφορετική ιδεολογική αφετηρία που μπορεί να έχει ο καθένας, εγώ δεν κρύβομαι. Λοιπόν, θα κάνουμε σημαία ορισμένα πράγματα. Πρώτο που θα κάνουμε σημαία, αυτοί οι γιατροί που προσλαμβάνονται τώρα για 2 χρόνια και το νοσηλευτικό προσωπικό και θα είναι οι καταδρομείς οι οποίοι θα πέσουν πάνω με κίνδυνο της υγείας τους, με κίνδυνο της υγείας των δικών τους προσφυλών προσώπων, για να δώσουμε τη μάχη και να κερδίσουμε τη μάχη ως Ελλάδα, ως έθνος, απέναντι σε αυτή την φωνική ασθένεια, πρέπει να μείνουν στο δημόσιο. Το ακούσατε, κύριοι που κυβερνάτε? Πρέπει να μείνουν στο δημόσιο. Τους θέλουμε λοιπόν μόνιμο ιατρικό προσωπικό και νοσηλευτικό. Και καλό είναι να βγει από τώρα ο Πρωθυπουργός και να το πει. Μπράβο, κύριε Παθανάση, για τη θέση που παίρνετε. Ενώνουμε τις δυνάμεις, εμείς θα το κάνουμε σημαία από εδώ. Ένα αυτό. Δεύτερο. Παρατηρείτε το εξής φαινόμενο. Είδαμε το Σαββατοκύριακο, γιατί κάνουμε ρεπορτάζ. Φοράμε τη μάσκα, φοράμε τα γάντια, τα αλλάζουμε. Δεν θα βάλω την ίδια μάσκα φεύγοντας, εννοείται. Προσέξτε την εναλλαγή που κάνετε σε γάντια και σε μάσκες. Η προφύλαξη μπορεί να αποβεί μπούμεραγκ. Έτσι.
Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, η Πλάς του Αστέρα, το Σάββατο, στη Βουλιαγμένη, έκοψε 2.500 εισιτήρια. Και είδα αρκετά κανάλια βεβαίως να ασκούν κριτική και σωστά στο επίπεδο της ατομικής ευθύνης. Και λέει, κύριε, δεν μπορεί να συνοστίζεσαι στην παραλία όταν βγαίνει η πολιτεία και σου λέει και οι ειδικοί λοιμοξιολόγοι, μείνε στο σπίτι. Σωστό. Δεν είδα όμως τα ίδια κανάλια να δίνουν την ίδια προσοχή, κύριε Πρόεδρε, στο γεγονός ότι σε δημόσιες υπηρεσίες, σε ιδιωτικές υπηρεσίες, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις μεταποίησης, βιομηχανίες, βιοτεχνίες κλπ, σε τράπεζες, στον τραπεζικό τομέα, σε άλλους τομείς, έχουμε τον ένα εργαζόμενο δίπλα στον άλλο σαρδελοποιημένο. Δεν είδα εκεί να δίνετε τόσο, όχι εσείς, το δίνετε με αλφαγιώτα, από ορισμένα ΜΜΕ το βάρος που θα έπρεπε να δοθεί, ώστε να υπάρξει άμεση εντολή από την κυβέρνηση σε όλους τους φορείς, δημοσίους και ιδιωτικούς, δηλαδή δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, να χωρίσουν τους εργαζομένους σε βάρδιες, ώστε εργαζόμενος από εργαζόμενο να έχει απόσταση πάνω από 4 μέτρα. Να αφήσουμε λοιπόν την προτεραιότητα στις παραλίες, αφήστε τις παραλίες, λάθος ήταν που πήγαν στις παραλίες, λάθος ήταν που αντί να μείνουν σπίτι πήρανε τον Αστέρα της Βουλιαγμένης βόλτα και έκοψαν 2.500 εισιτήρια. Σύμφωνοι. Αλλά μην αφήνουμε το μείζον και συζητούμε για το έλασον. Το μείζον ποιο είναι? Οι τόποι δουλειάς. Στις τράπεζες ο κόσμος είναι σαρδελοποιημένος. Και αυτή την ώρα που μιλάω μας βλέπουν δεκάδες χιλιάδες υπάλληλοι των ελληνικών τραπεζών. Σε πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις ο κόσμος είναι σαρδελοποιημένος. Το ένα γραφείο είναι δίπλα στ' άλλο. Χνότο με χνότο. Σε πολλές υπηρεσίες του δημοσίου ο κόσμος είναι σαρδελοποιημένος. Πρέπει να πω ότι εκεί ξεκίνησε σωστά ο κύριος Πιτσιλής. Διάβασα και έμαθα ότι κανόνισε, έσπασε τους εργαζομένους σε βάρδιες στις υπηρεσίες που ελέγχει, της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, της ΑΑΔΕ, ώστε να δουλεύουν νομίζω μία εβδομάδα ανά τρεις εβδομάδες σε βάρδιες και να έχουν μία απόσταση μίνιμουμ ο ένας από τον άλλο γύρω στα 4 μέτρα. Εκεί λοιπόν θέλω να δω το ενδιαφέρον των καναλιών και των δημοσιογράφων και απευθύνομαι προς την κυβέρνηση. Πρέπει να υπάρξει άμεση παρέμβαση του Πρωθυπουργού ώστε από αύριο να τηρηθούν οι κατάλληλες αποστάσεις μεταξύ των εργαζομένων, να υπάρξουν οι κατάλληλες βάρδιες για να μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες. Δεν μιλάω για τα μαγαζιά. Τα μαγαζιά από την Τετάρτη κλείνουν και παραμένουν συγκεκριμένα μαγαζιά ανοιχτά. Μιλάω για τράπεζες, μιλάω για τις πρώην ΔΕΚΟ, ΔΕΗ, ΕΙΔΑΠ και ούτω καθεξής, μιλάω για τα υπουργεία, μιλάω για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρές. Συμφωνείτε, κύριε Πρόεδρε? Μάλιστα, και μην ξεχνάμε τους γονείς που έχουν ανήλικα, που έχει βέβαια προβλεφθεί από την κυβέρνηση, προκειμένου να παίρνουν άδειες ειδικού σκοπού. Και βέβαια αυτή την κρίσιμη ώρα. Αλλά δεν είναι μόνο οι γονείς. Σαφέστατα. Έτσι. Και μην ξεχνάμε και επίσης, πολύ ωραία είπατε, από την Τετάρτη τα καταστήματα θα είναι κλειστά. Ο τουριστικός τομέας έχει καταρρεύσει αυτή τη στιγμή στη χώρα, είναι γνωστό. Η μικρομεσαία επιχείρηση είχε τα δεινά όλων αυτών των χρόνων των μνημονίων και τώρα βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη και δεινή θέση. Άρα λοιπόν πρέπει να ληφθούν μέτρα για όλους αυτούς τους ανθρώπους, γιατί μην ξεχνάτε υπάρχει προσωπικό πίσω. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες θα κλείσουν και για να ξανανοίξουν είναι πολύ δύσκολο. Έτσι όπως και ειδικά οι παραγωγικές. Έχουμε μια βόμβα πυρηνική στην οικονομία, έτσι, κύριε. Άρα πρέπει να ληφθούν σοβαρά μέτρα ενίσχυσης είτε μείωσης ή επιδότησης των εισφορών. Ακριβώς. Ίσως μέσω της μείωσης του ΦΠΑ. Ακριβώς. Και άλλου τύπου ενισχύσεις, ειδικά στις τουριστικές μονάδες που πολλές από αυτές έχουν κλείσει ολοσχερώς. Θα το γνωρίζετε. Άρα λοιπόν όλη αυτή η ιστορία πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Και μιας και είπαμε για όλη αυτή την ιστορία, να ξέρετε ότι επειδή τα φαρμακεία παραμένουν ανοιχτά και εκπροσωπώ τους φαρμακοποιούς, τους επιστήμονες της χώρας μας. Οι οποίοι ευτύχημα... πρέπει να πούμε μαζί, να το πούμε κύριε Πρόεδρε, έτσι, μαζί με το νοσηλευτικό προσωπικό, μαζί με το ιατρικό προσωπικό, μαζί με το διοικητικό προσωπικό των νοσοκομείων, οι φαρμακοποιοί μας, οι βοηθοί φαρμακοποιοί, το παραϊατρικό προσωπικό, δίνουν μια μεγάλη μάχη καθώς και το προσωπικό των μαγαζιών που είναι ανοιχτά. Ακόμη και αυτός, φίλοι και φίλες, ο νεαρός ή η νεαρά κοπέλα που μας φτιάχνει τον καφέ,
όταν πηγαίνουμε στο Γρηγόρη, στο Έβερεστ, στο Coffee Lab ή οπουδήποτε αλλού, να πάρουμε το καφεδάκι μας. Γιατί ο καφές για εμάς τους Έλληνες είναι μια ψυχολογική διέξοδο. Έτσι δεν είναι, κύριε Πρόεδρε? Ακριβώς. Λοιπόν, δίνουν μάχη. Έχω πάρα πολλούς φίλους φαρμακοποιούς. Πήγα σήμερα σε φαρμακεία. Ευτυχώς βρήκα σε συγκεκριμένα φαρμακεία υγρό για απολύμανση και ακριβώς για τη χρησιμοποίηση για τα χέρια και για χώρους καθαριότητος. Και βρήκα και λίγες μάσκες ακόμη. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα, πρώτα κύριε όλα, Πρόεδρε? Είναι ευτύχημα. Γιατί πάρα πολλοί κόσμος αγωνιά. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή φάνηκε και πόσο ευτύχημα είναι, κύριε Παναγιωτόπουλο, που έχουμε αυτή τη μορφή στο φαρμακείο στη χώρα, όπου βρίσκονται και στα τελευταία χωριά, τα κριτικά, στα νησιά μας, αυτή η κατανομή που υπάρχει στη χώρα των φαρμακείων, που ξέρετε πολύ καλά ότι το επάγγελμα του φαρμακοποιού δέχθηκε μεγάλη πίεση σε καιρό μνημονίων, να γίνουν μεγάλες μονάδες. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, στην υγειονομική κρίση. Μην με ρεθίζετε τώρα, μέρες που είναι. Μην με ρεθίζετε. Ξέρω ότι δώσατε κι εσείς έναν προσωπικό αγώνα μαζί με τον κύριο Λουράντο, μαζί και με άλλους. Με όλη απέναντι σε μια νεοφιλελεύθερη λέλαπα. Και είμαστε κεντροδεξοί και οι δύο και δεν το κρύβουμε. Αλλά είμαστε της κοινωνικής κεντροδεξιάς. Λοιπόν, της κοινωνικής πατριωτικής κεντροδεξιάς. Δώσατε μια μάχη τότε που θέλαν όλοι να κλείσουν το μικρομεσαίο φαρμακοποιό και να γίνει τι? Να μπουν στον χώρο των φαρμακείων 4-5 μεγάλες εταιρείες και πολυεθνικές και να κατευθύνουν τα φαρμακεία αυτά, ώστε να μην παίζει το ρόλο και την κοινωνική αποστολή που έχει ο φαρμακοποιός και στο παραμικρότερο χωριό. Να σας πω χαρακτηριστικά, ναι, πολύ ωραία τα λέτε. Στην Αιτωλογαρανία ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 220 φαρμακεία και δύο φαρμακεία στην Αύπακτο. Στην Αύπακτο. Και το 1/3 των φαρμακείων αυτών είναι μονοεδρικά. Τι σημαίνει μονοεδρικά? Ότι είναι ο μοναδικός πυλώνας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε πάρα πολλά χωριά. Όπου διαμένουν μεγάλη ηλικία άνθρωποι. Έτσι, μπράβο. Οι άνθρωποι που μείναν πίσω. Άντε να πάει η πολυεθνική τώρα στο Μοναστηράκι, να πούμε. Λέω ένα χωριό που είναι παραλιακό, δεν λέω τα ορεινά. Και σε πάρα πολλά να πάει στο Πεντάλοφο. Στη Σταμνά. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκεί άνθρωποι. Να πάει στα χωριά της Αιτωλογαρανίας που είναι στα σύνορα με την Ευρυτανία. Με την άλλη μου πατρίδα. Είμαι Αρκάς και Ευρυτάν. Στη Φλωριάδα, και είναι στη Φλωριάδα παραδείγμα. Να πάει στη Φλωριάδα επάνω. Όπου εκεί υπάρχει... Να πάει η πολυεθνική να ανοίξει φαρμακείο. Όπου υπάρχει... Και να πηγαίνει να παίρνει την πίεση του γέροντα και της γερόντισσας. Όπου εκεί υπάρχει επιστήμονας φαρμακοποιός που δίνει μάχη. Εκεί πέρα, έτσι, σαν ακρίτας. Αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι όχι οι χρήσιμοι, είναι οι πολύ χρήσιμοι άνθρωποι που στηρίζουν αυτή τη στιγμή όλο αυτό το σύστημα της υγείας. Και να πούμε και κάτι άλλο. Είπατε πολύ ωραία, οι νοσηλευτές, όλοι αυτοί δίνουν τεράστια μάχη στα νοσοκομεία. Αυτή τη στιγμή ένας που είναι ασθενής, γνώμονες. Σαφέστατα. Έτσι, δεν το συζητάμε. Δίνουν εθνική μάχη, είναι η καταδρομή της Ελλάδος. Δυσανάλογη μάχη με τον εχθρό. Έτσι, αυτή τη στιγμή, λοιπόν, τα φαρμακεία αποτελούν φίλτρα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και σωστό. Να ξέρετε, επειδή δεν στέλνουμε πια τους ασθενείς ούτε στις υγειονομικές μονάδες, ούτε στα νοσοκομεία, ούτε στα κέντρα υγείας και οι ιδιώτες γιατροί έχουν σταματήσει να βλέπουν τους ασθενείς διαζώσεις. Το μοναδικό σημείο που πηγαίνουν όλοι οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα, πυρετό παράδειγμα, που μπορεί να ενέχει και κορονοϊό, πάνε στο φαρμακείο. Και δεν έχουμε πάρει συγκεκριμένες οδηγίες δυστυχώς ακόμη από τον ΕΟΔΗ. Αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό, κύριε Πρόεδρε. Ξαναπείτε το αυτό. Περιμένουμε να πάρουμε. Ζητάει ο φαρμακευτικός. Δυνατά πείτε το, κύριε Πρόεδρε, να δυνατά. Το ακούσουν οι αρμόδιοι. Ζητάμε από τον ΕΟΔΗ άμεσα. Έχουμε κάνει έγγραφο εδώ και 15 μέρες. Έχουμε δώσει οδηγίες εμείς ως φαρμακοποιοί στους συναδέλφους μας. Πρέπει όμως και η πολιτεία να δώσει βάρος, να δώσει συγκεκριμένες εξειδικευμένες οδηγίες στους επιστήμονες φαρμακοποιούς που δίνουν αυτή τη στιγμή μάχη στα χαρακώματα. Μην ξεχνάμε ότι και εμείς είμαστε άνθρωποι. Δεν είμαστε άτρωτοι. Υπάρχουν φαρμακοποιοί μεγάλης ηλικίας που εργάζονται μόνοι τους στα φαρμακεία και έχουν βεβαρημένο υγειονομικό παρελθόν. Ξέρω υπάρχουν έγκυες. Ξέρω περιπτώσεις φαρμακοποιών και στο Ξηρόμερο, στην πατρίδα σας. Έγκυοι με... Ξέρω περιπτώσεις. Αυτή τη στιγμή 7 μηνών ξέρω συναδέλφους που δίνουν μάχη. Αυτή τη στιγμή στα χαρακώματα. Πρέπει λοιπόν και εμείς να προφυλαχτούμε. Και κάνω και μια έκκληση στο κοινωνικό συλλόγο, στην κοινωνία, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ξέρω πως στηρίζουν το μικρό ελληνικό φαρμακείο, να σέβονται αυτή τη στιγμή τις οδηγίες του επιστήμονα φαρμακοποιού, να μην συνοστίζονται όλοι μαζί μέσα στο χώρο όπως γίνεται στα σούπερ μάρκετ. Κρατάμε αποστάσεις. Αποστάσεις 2 μέτρων. Και παραπάνω. Δύο μόνο μέσα στο κατάστημα. Έτσι, και μπράβο. Οι άλλοι να περιμένουν τη σειρά τους να εξυπηρετηθούν. Έτσι, για να μπράβο. Μην έχουμε άλλα προβλήματα. Το έκανα εγώ στο Φάληρο σήμερα. 3-4 μέτρα απόσταση. Περιμέναμε απ' έξω, έκανε και λίγο κρύο, να πήγα πρωί-πρωί. Με αυτούς τους ανθρώπους. Και υπάρχει και ένα άλλο που μου το είπανε μόλις έφτασα στον χώρο. Στη φίλη σας. Μου την κυρία Πιτσέλη. Ναι, και να πω και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί άνθρωποι από την Αθήνα έχουν πάει στην επαρχία, στα χωριά τους και διαβιούν εκεί. Αυτό λοιπόν πρέπει και αυτό να το εκτιμήσει η πολιτεία και ο ΕΟΔΗ.
Δηλαδή, άνθρωποι με ευαίσθητοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή πάρα πολύ στην επαρχία, έτσι είναι, στα χωριά τους. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχουν συστήματα. Το μόνο σημείο αναφοράς είναι ο φαρμακοποιός. Έτσι ακριβώς. Και δεν υπάρχει και σύστημα υγείας εκεί να καλύψει αυτά τα περιστατικά. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να λαμβάνουμε όλα αυτά τα σημεία αντισηψίας που έχουμε πει. Να προσέχουμε, να πλένουμε τα χέρια μας, να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών και να μένουμε και στο σπίτι μας. Είναι πολύ βασικό αυτό που είπατε. Και όταν, κύριε Πρόεδρε, περάσει ο εφιάλτης, που κάποια στιγμή θα δώσει ο Θεός και θα περάσει, θα το ξεπεράσουμε και εύχομαι η Ελλάδα μας να έχει απλές γρατζουνιές. Ήδη όμως έχουμε τους πρώτους θανάτους και μας πονάει αυτό βαθιά γιατί είναι συνέλληνες συμπολίτες μας. Τότε να επανεκτιμήσουμε και να επαναξιολογήσουμε τη μεγάλη αξία που έχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο δημόσιος χαρακτήρας, να το ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο, να επανεκτιμήσουμε και να αξιολογήσουμε εκ νέου τη μεγάλη σημασία που έχει, όπως λέτε, το μικρό φαρμακείο, το φαρμακείο του χωριού, το φαρμακείο της γειτονιάς. Έτσι δεν είναι? Ναι, και βέβαια αυτή τη γνώση που θα πάρουμε να την αξιοποιήσουμε επιτέλους στους Έλληνες. Να δείξουμε αυτή την αλληλεγγύη, αλλά και ότι έχουμε τελικά το μυαλό να συνεργαστούμε, να οργανωθούμε και να λειτουργήσουμε ως κράτος. Να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις δομές αυτές που είναι κοντά στους πολίτες. Όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν καθημερινά την ανάγκη. Γι' αυτό και σήμερα είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό παίρνουν αυτά τα σκληρά μέτρα από την κυβέρνηση και από τον ΕΟΔΗ. Εμένα με έχει εντυπωσιάσει το εξής γεγονός. Εγώ θα πω και ονόματα. Όχι μόνο οι ιδιοκτήτες φαρμακείων, αλλά και οι εργαζόμενοι φαρμακείων. Φαρμακείο στην Καλλιθέα. Βασίλης Μπουκουβάλας, φίλος μου, εργαζόμενος, είναι αυτός που ουσιαστικά διευθύνει το φαρμακείο. Ξέρετε τι γίνεται με τους ηλικιωμένους, με τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας, που όπως λέτε πια δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση λόγω των γεγονότων, λόγω της πυκνότητος των επιπτώσεων και των συμπτωμάτων και των κρουσμάτων του κορονοϊού, δεν μπορούν να έχουν πια πρόσβαση ούτε καν από το τηλέφωνο. Πάνε εκεί και τι κάνουν, συμβουλεύονται το φαρμακοποιό και συμβουλεύονται και τον κύριο Μπουκουβάλα. Ρωτάνε τι να κάνουν. Πάνε στο φαρμακείο αυτή τη στιγμή γιατί δεν υπάρχει δομή. Τους δίνει κουράγιο, τους δίνει συμβουλές, τους δίνει οδηγίες για τους όρους υγείας και υγιεινής. Τους κατευθύνει. Λοιπόν, είναι τεράστιο. Έχουν γίνει κέντρα υποδοχής. Είναι τεράστια η αποστολή η κοινωνική του κλάδου. Γι' αυτό πρέπει να επανεκτιμήσουν ορισμένοι τις απόψεις τους ότι πρέπει να καταστραφεί το μικρό φαρμακείο και να περάσουν όλα στα χέρια πολυεθνικών. Και πρέπει και να στηριχθεί αυτή. Αυτές είναι καταστροφικές απόψεις για την ελληνική κοινωνία και τον ιστό, τον κοινωνικό της Ελλάδος. Και τώρα αποδεικνύεται κατά τον πλέον περίτρανο τρόπο για να βγάζουμε και τα απαραίτητα συμπεράσματα και να μην κάνουν ορισμένοι ότι δεν καταλαβαίνουν και σφυρίζουν αδιάφορα. Και επειδή είπατε πριν για τις ελλείψεις. Μάσκες, αντισηπτικό υλικό, τεράστια πίεση. Αυτή τη στιγμή έχουν εκτοξευτεί οι τιμές. Οι μάσκες κατά κάποιο τρόπο. Τι θα γίνει αυτό, έχουμε μαύρη αγορά, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, έχουμε μαύρη εισάγονται, αγορά. Εισάγονται με πολύ υψηλές τιμές. Καλά, αλλά το κράτος τι κάνει, δεν υπάρχει Υπουργείο. Να επιβάλλει διαφήμιση, τι θα κάνει. Να κερδοσκοπήσουν. Να ξέρετε ότι εμείς πολλές φορές τώρα δεν αγοράζουμε μάσκες γιατί είναι τέτοιες εξωφρενικές τιμές. Είναι εξωφρενικές. Δεν μπορούμε να πούμε εμείς στον πελάτη μας και στον άνθρωπο που μας εμπιστεύεται. Σας λέω ότι είναι εξωφρενικές. Να πουλάμε μια μάσκα 10 ευρώ και 15 ευρώ. Δεν γίνεται. Τόσο έχουν φτάσει. Γι' αυτό δεν τις πουλάμε. Έκανα έρευνα σήμερα, τόσο δεν τις πουλάμε. Προτιμάμε να μην γινόμαστε εμείς, να μην εκτεθόμαστε απέναντι στους πολίτες, παρά να παίρνουμε μάσκες και να πουλάμε εξωφρενικές τιμές. Αντισηπτικά, δεν υπάρχει εθιλική αλκοόλη. Δεν υπάρχει ισοπροπυλική αλκοόλ για να παρασκευάσουμε. Γιατί, κύριε Πρόεδρε, ξέρω γιατί συνέβη αυτό. Αυτό δεν είναι δική μας ευθύνη. Προσπαθούμε να βρούμε ισοπροπυλική αλκοόλ και δεν βρίσκουμε. Δεν μπορεί να γίνει εισαγωγή. Ειλικρινά δεν το γνωρίζω. Και οι τιμές όπου βρίσκουμε έτσι είναι εξωφρενικές. Είναι εξωφρενικές. Και δεν φτάνουν βέβαια αυτοί. Έκανα έρευνα σήμερα σε πολλά φαρμακεία. Και δεν φτάνουν αυτοί οι όγκοι προκειμένου να παρασκευάσουμε μόνοι μας τα διαλύματα. Άρα λοιπόν αναγκαζόμαστε να εμπορευόμαστε. Όταν εμπορευόμαστε, και να το πούμε αυτό ξεκάθαρα, δεν κερδοσκοπεί κανένας φαρμακοποιός. Δεν έχει κανένα λόγο φαρμακοποιός. Αγώνα δίνουν οι φαρμακοποιοί. Να κερδοσκοπήσει σε βλέπω κι άλλους. Βλέπω και στα βόρεια το Μανέτα επάνω στην Κηφισιά. Βλέπω πάρα πολλούς φαρμακοποιούς που δίνουν τρομερό αγώνα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή εμείς να κερδοσκοπήσουμε. Και με κίνδυνο της υγείας τους. Έτσι ακριβώς, να κερδοσκοπήσουμε απέναντι στους ανθρώπους που τους έχουμε 365 μέρες το χρόνο και 24 ώρες την ημέρα. Πάντως, όπου μας. Και αν υπάρχουν φαινόμενα κερδοσκοπίας, πρέπει πρώτοι να τα καταγγείλετε, κύριε Πρόεδρε, και να τους κολλήσετε στον τοίχο. Δεν το συζητάμε αυτό. Και γι' αυτό σας λέω και πάλι ότι βάζουμε άμυνα, ακόμα και να μην προμηθευόμαστε, προκειμένου αυτά τα φαινόμενα κερδοσκοπίας να τα κόβουμε από τη ρίζα. Γιατί όταν δεν υπάρχει ζήτηση, δεν υπάρχει και προσφορά. Ένα σαφές ερώτημα, κύριε Πρόεδρε. Όταν κάποιος προσβληθεί ομιγέννητο, αντιβιωτικό που να βοηθάει υπάρχει? Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα φάρμακο που να βοηθάει για τον κορονοϊό. Ούτε τα όχι. Αντιβιωτικά ευρέως φάσματος, δηλαδή ογκμαντίν. Όχι. Φάρμακο για τον κορονοϊό δεν υπάρχει.
Αν προχωρήσουμε και έχει θέματα αναπνευστικά ο άνθρωπος, ναι, αυτός, δυστυχώς θα πρέπει να οδηγηθεί στο νοσοκομείο που θα υπάρξουν κάποιες αγωγές. Στο σπίτι μπορεί να έχει αναπνευστήρα με οξυγόνο. Αυτό τώρα είναι θέμα του γιατρού. Υπάρχει τρόπος. Υπάρχουν αναπνευστήρες για το σπίτι, αλλά αυτό θα το κρίνει ο γιατρός του, έτσι, και δεν θα πάρουμε την ευθύνη εμείς να πούμε ποια θα είναι η αγωγή. Γιατί του να σας πω κάτι, τι θα γίνει με τις ΜΕΘ, κύριε Πρόεδρε. 600 είναι... κλίνες έχει η Ελλάδα και έχει 30.000 η Γερμανία. Θα φτάσουν οι 600 κλίνες. Να πω εγώ το δικό μας παράδειγμα στην Ετωλογαρανία, που είναι πάρα πολύ λίγες οι κλίνες και ακόμα παραμένουν κλειστές στην Ετωλογαρανία, το μεγαλύτερο νομός έκτασης της χώρας, και παλεύουμε εδώ και πολλά χρόνια να δείτε στο λεκανοπέδιο τι γίνεται. Να ανοίξουμε κλίνες. Γι' αυτό λέμε, υπάρχουν κλίνες. Ανοίξτε τις κλίνες. Πάτε το προσωπικό εδώ και τώρα. Δεν ξέρω αν φτάνουν τα 1.000 και τα 2.000 άτομα. Και φροντίστε να μονιμοποιηθούν στη συνέχεια. Όχι γιατί είμαστε υπέρ του μεγάλου δημοσίου. Το δημόσιο να συρρυκνωθεί σε άλλους τομείς. Αλλά απεδείχθη ότι το εθνικό σύστημα υγείας δημοσίου χαρακτήρα πρέπει να ενισχυθεί, όχι να συρρυκνωθεί, όχι να αποδυναμωθεί. Γιατί είδαμε ότι την κρίσιμη στιγμή εκεί πάμε όλοι. Έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Βυσσαρία Σακά, τη γνωστή λοιμοξιολόγο. Να την πάρουμε παρακαλώ. Να την πάρουμε παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, τι άλλα έχουμε να επισημάνουμε? Να επισημάνουμε επίσης ότι αυτή τη στιγμή. Γιατί είστε νέος άνθρωπος και χαίρομαι που είστε μαζί μας. Ότι το βασικότερο πράγμα αυτή τη στιγμή είναι να ενημερώσουμε την κοινωνία και την ενημερώνουμε πάρα πολύ καλά. Ότι οι άνθρωποι που είναι ευαίσθητες ομάδες δεν πρέπει να βγαίνουν οι ίδιοι έξω να πηγαίνουν να κάνουν τα ψώνια τους. Θα μπορούν να βάλουν ή τα παιδιά τους ή κάποιο τρίτο πρόσωπο που να τους εξυπηρετεί αυτές τις μέρες και να μην προσφεύγουν και να συγχροντίζονται σε κλειστούς χώρους, σε καμία των περιπτώσεων. Οι παππούδες με τις και οι γιαγιάδες αυτή την περίοδο λίγο με τα μικρά παιδιά, επειδή δυστυχώς τα μικρά παιδιά μπορούν να κουβαλάνε οι ογενές, να είναι... Έχουν βαρύ οικό φορτίο, όπως λέει ο Πρόεδρος. Βαρύ οικό φορτίο. Να έχουν μια τα μικρά παιδάκια μπορεί να είναι ασυμπτωματικά, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Αλλά έχουν βαρύ υλικό φορτίο που μπορεί να μεταφέρουν στον παππού και στη γιαγιά και να τους σκοτώσουν. Προσέξτε, χωρίς να το θέλουν. Και προσέξτε, τον παππού και τη γιαγιά είναι το γούρι του σπιτιού, έτσι, και είναι αυτοί που διέσωσαν οικονομικά την ελληνική οικογένεια όλα αυτά τα χρόνια των μνημονίων με τη συνταξούλα. Εστερούντο τη φρυγανιά και το έδιναν στα εγγόνια. Το έδιναν στο άνεργο παιδί, στην άνεργη κόρη. Αυτή είναι η ελληνική οικογένεια που πολλοί τη λιδωρούν. Πολλοί τη λιδωρούν. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Το κοροϊδεύουν. Ακούστε, μπορεί να είναι ένα στερεότυπο και ένα σλόγγαν που ορισμένοι με κακό τρόπο χρησιμοποίησαν στο παρελθόν. Αλλά αυτά είναι τα θεμέλια, οι πυλώνες της ελληνικής κοινωνίας και της πατρίδος. Είτε αρέσει στους ορισμένους, είτε δεν αρέσει. Και επειδή κάποιοι είναι χαλαροί, νομίζω ακούσαμε όλη τη μαρτυρία της Ελληνίδος στην Ιταλία. Δεν πρέπει να είμαστε αυτή τη στιγμή χαλαροί. Καθόλου πρέπει χαλαροί. Να σεβαστούμε, να σωστά έχουμε το λέτε, αυτοπιθαρχία και να σεβαστούμε αυτούς που λέτε, τους ανθρώπους, τις ευαίσθητες ομάδες, τους παππούδες μας, τις γιαζιάδες μας, τους γονείς μας. Αυτούς τους ανθρώπους που έχουν στηρίξει όλο τις ρίζες μας, το αίμα μας. Το κοινωνικό ιστορικό. Τις ρίζες μας. Μπράβο, κύριε Πρόεδρε. Μπράβο. Και να πω διπλά ότι χαίρομαι που τέτοιοι άνθρωποι σαν και εσάς είναι και στον χώρο της δρόσας πολιτικής. Το χαίρομαι γιατί μόνο προσφορά μπορείτε να επιτελέσετε για το κοινωνικό σύνολο. Έτσι. Δεν είστε από τα λαμόγια που μπαίνουν μέσα να αρμέξουν το δημόσιο χρήμα και να ταρπάξουν και να κάνουν τους σπουδαίους. Γιατί δυστυχώς έχουμε λαμόγια οριζοντίως σε όλους τους πολιτικούς χώρους. Για να εξηγούμεθα. Και όπως είπα, αν δεν βγάλουμε από αυτή την κρίση τα απαραίτητα συμπεράσματα για την ενίσχυση του εθνικού συστήματος δημόσιας υγείας. Ένα. Δεύτερο. Για την πρόσληψη περισσότερου νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, το οποίο πρέπει να μείνει. Αυτοί οι καταδρομείς που θα δώσουν τη μάχη και θα κερδίσουν τη μάχη με την ίωση, γιατί θα την κερδίσουμε, πρέπει να μείνουν, είναι πολύτιμοι. Αν δεν δώσουμε τη μάχη τώρα, για να ανοίξουν και άλλες πτέρυγες νοσοκομείων, που θα είναι μόνο για τον κορονοϊό, προσέξτε, μόνο για τον κορονοϊό, και αν δεν δώσουμε τη μάχη τώρα, για να βγει ο Πρωθυπουργός αύριο και να εξαγγείλει συγκεκριμένα μέτρα και να ζητήσει από τους επικεφαλείς των μεγάλων και μικρών ιδιωτικών επιχειρήσεων, προσφοράς υπηρεσιών ή του μεταποιητικού τομέα, βιομηχανιών, βιοτεχνιών, των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιριών, των δημοσίων επιχειρήσεων, των πρώην ΔΕΚΟ, των υπουργείων, να δουλεύουν σε βάρδιες. Πρέπει να προστατευτεί το προσωπικό σε βάρδιες, ώστε να είναι ελάχιστοι μέσα στο δωμάτιο και ο ένας να έχει από τον άλλο τουλάχιστον 5 με 6 μέτρα απόσταση. Όχι σαρδελοποιημένοι, όχι σαρδελοκούτια
κινδυνεύει η ζωή των ανθρώπων. Και το λέω προς όλους για να καταλάβουν τις ευθύνες που θα έχουν στη συνέχεια. Και μία εξήγηση. Όποιος δεν προσέξει, ακούστε καλά, και το λέω όχι ως δημοσιογράφος, με την άλλη ιδιότητά μου του έμπειρου δικηγόρου, του πολύπειρου δικηγόρου, και σε ποινικά και σε αστικά. Όποιος δεν προσέξει προϊστάμενος ή διευθύνων την υγεία του εργαζόμενου που έχει ως υφισταμένου, θα έχει βαριές ποινικές και αστικές ευθύνες. Κύριοι διευθύνοντες, κύριοι που έχετε τα μεγάλα γαλόνια σε όλους αυτούς τους οργανισμούς, βάλτε το προσωπικό να δουλεύει σε εναλλασσόμενες βάρδιες, εκεί που τα καταστήματα δεν έχουν κλείσει, σε απόσταση ασφαλείας ο ένας από τον άλλο, εφαρμόστε μέτρα δημόσιας υγείας και προσωπικής προστασίας άμεσα με σχολαστικό τρόπο, απολυμάντε προηγουμένως, κάντε απολύμανση των χώρων στους οποίους εργάζονται, διότι έχετε ποινικές και αστικές ευθύνες βαρύτατες. Θα πάτε κατηγορούμενοι αν συμβεί το μοιραίο και μπορεί να τεκμηριωθεί ότι αυτό οφείλεται σε σφάλματα και παραλήψεις που κάνατε οι ίδιοι ως διευθύνοντες και ως προϊστάμενοι στους συγκεκριμένους χώρους. Έχω εικόνα, γι' αυτό φωνάζω και χτυπάω το χέρι στο τραπέζι. Γιατί εδώ, τώρα που κινδυνεύουμε όλοι, ήρθα να σας είμαι χρήσιμος. Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο, όπως και ο πρόεδρος, ο κύριος Παπαθανάσης, που έχω την τιμή να είναι δίπλα μου. Και επίσης εξειδικευμένες από αύριο το πρωί, αν μπορούμε, οδηγίες για τα φαρμακεία. Και αν μπορούμε, επειδή έχουν καταληθεί οι όροι της αγοράς και επειδή μας ζητάνε να προκαταβάλουμε για τα αντισηπτικά για να τα πάρουμε, μας ζητάνε να προκαταβάλουμε τα χρήματα. Ποιοι ήταν οι εισαγωγείς, αυτοί που εμπορεύονται αυτά τα είδη. Να τους καταγγείλετε, κύριε, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, κύριε πρόεδρε. Μπορούσαν αυτή την περίοδο, την κρίσιμη για τα φαρμακεία, που έχουμε δεχθεί πολύ μεγάλο όγκο σε πολύ λίγο χρόνο, να παίρναμε και έναν νεοποίη να μειωνόταν η πίσω από τις 60 μέρες στις 30 μέρες, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα της ρευστότητας. Μια και η μάχη, όπως σας είπα, είναι εμπροστοφυλακής, είναι χαρακομμάτων. Και, ένα ακόμη και μαζί με τα άλλα μέτρα των άλλων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να βάλουν στο κομμάτι αυτό και τα φαρμακεία. Και τα φαρμακεία, με αυτοκαδάνια, με επιδοτήσεις των εισφορών. Και υπάρχουν και άλλα ερωτήματα που θα τα θέσω στον κύριο Κογιουμητή στο δεύτερο μέρος. Τι γίνεται με τις επιταγές, τι γίνεται με τα γραμμάτια, θα τα πούμε αυτά. Σωστό. Στο δεύτερο μέρος. Είπαμε ότι εδώ, στην εκπομπή Western, όπως και σε ολόκληρο το Κόντρα, θέλουμε να σας είμαστε χρήσιμοι. Χρήσιμοι σε αυτό το δύσκολο, τον πρωτόγνωρο αγώνα που δίνουμε. Αν μας το λέγανε πριν από ένα χρόνο ότι θα βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση, ότι θα ζούσαμε αυτό τον εφιάλτη, δεν θα τον πιστεύαμε. Τώρα λοιπόν που είμαστε στη δίνη του κυκλώνα, στο μάτι της καταιγίδας, θέλουμε να σας είμαστε χρήσιμοι όσο γίνεται περισσότερο. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω, θέλω να είμαστε σε διαρκή επαφή. Θα πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα. Μετά θα είναι κοντά μου ο κύριος Νίκος Κογιουμτζής, αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο στα γρήγορα και με τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εργατολόγο, αλλά και με την λοιμοξιολόγο, την κυρία Βυσαρία Σακά. Μείνετε κοντά μας. Πολύ χρήσιμα πράγματα για τη δική σας υγεία, για τη δική σας ασφάλεια. Σε λίγο. Επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος της εκπομπής Western. Εδώ δεν μιλάμε για άγρια δύση, μιλάμε για άγρια καθημερινότητα. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πρωτόγνωρη πραγματικότητα, την οποία αν μας την περιέγραφε κάποιος πριν από 6 μήνες, θα λέγαμε ότι έχει διεστραμμένη, ανώμαλη και αποκρουστική φαντασία. Ζούμε στο μάτι της καταιγίδας ενός εφιάλτη. Ωστόσο, όλοι μαζί, ενωμένοι, με τον ορθολογισμό, τη γνώση και ταυτόχρονα την πίστη στο Θεό, θα τα ξεπεράσουμε. Στην Αθηνά όμως και χειρακίνη. Πιστεύουμε στην Παναγία και στην προστασία του Χριστού, αλλά πρέπει να λαμβάνουμε και τα μέτρα μας, πρέπει να επιστρατεύουμε την επιστήμη, πρέπει να βάζουμε τα εγχειρίδια κάτω, πρέπει να ακούμε τους ειδικούς. Τη μάσκα μου την έβγαλα, γιατί μόλις βγω θα φορέσω μια καινούρια και θα αλλάξω και τα γάντια μου, αφού πλύνω καλά τα χέρια μου και θα βάλω καινούργια γάντια. Έχω κοντά μου τον κύριο Νίκο Κογιουμτζή και αυτός με τα γάντια του, δείξτε τα κύριε πρόεδρε, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Ένας άνθρωπος συνεπής,
Ένας άνθρωπος που όπως και εγώ προέρχεται από την αγορά και όχι από τους κομματικούς ή επιχειρηματικούς δοκιμαστικούς σωλήνες. Για να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας και της ειλικρίνειας. Έχω στο τηλέφωνο την λοιμοξιολόγο, την κυρία Βυσσαρία Σακά, και την ευχαριστώ γιατί πάντα όταν ζητάμε τη βοήθειά της βγαίνει και μας τη δίνει τηλεφωνικά, γιατί ξέρω ότι δίνει το δικό της δύσκολο αγώνα όπως και οι άλλοι συναδελφοί της. Κυρία Σακά, με ακούτε? Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα, θέλω να συγχαρώ στο πρόσωπό σας το ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό προσωπικό όλων των νοσοκομειακών μονάδων, όλων των βαθμίδων όπου και να βρίσκονται, για τον τιτάνιο αγώνα που δίνεται αυτές τις μέρες, αυτές τις βδομάδες, με απώλειες, με υδρότα πραγματικά, για το καλό του κοινωνικού συνόλου. Σας αγαπούμε, σας καμαρώνουμε και σας συγχαίρουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Μείνετε ένα λεπτό μαζί μας, γιατί με ειδοποιούν ότι από την αίθουσα σύνταξης του Κόντρα, όπου η ενημέρωση είναι συνεχής, κυρίες και κύριοι, ο συνάδελφος ο Γιώργος Διάκος έχει να μας δώσει κάποιες λεπτομέρειες από αυτά που αποφάσισε η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πάμε λοιπόν στον συνάδελφο. Γιώργο, σε ακούω. Καλησπέρα σας. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε οι ιεροί να είναι να παραμείνουν ανοιχτοί για κατηδίαν προσευχή των πιστών. Αναβάλλονται επίσης προσωρινά όλες οι καθημερινές. Είναι ο κύριος Γιώργος Διάκος. Ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ναι. Γεια σας. Αναβάλλονται επίσης, αποφάσισε η Ιερά Σύνοδος. Άρα έχουμε πρώτον οι εκκλησίες ανοιχτές. Πρώτον οι εκκλησίες ανοιχτές, οι πιστοί θα μπορούν να προσέρχονται και να κάνουν την προσευχή τους. Μάλιστα. Δεύτερον, η λειτουργία, η καθιερωμένη κυριακάτικη θα διαρκεί μόνο μία ώρα. Τρίτον, υπάρχει μία παρένεση από την Ιερά Σύνοδο. Οι πάντες, ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι άνθρωποι και όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να παραμένουν στα σπίτια τους, προκειμένου να αποφευθεί ο συγχρονισμός. Τέταρτον, οι κηδείες θα πραγματοποιούνται εντός του Ιερού Ναού με την παρουσία μόνο στενού οικογενειακού κύκλου. Mm-hmm. Δεν θα πραγματοποιούνται άλλα μυστήρια, γάμοι, βαφτίσια κλπ. Και είπε ακόμα η Ιερά Σύνοδος, αποφάσισε ότι θα ακολουθήσει όλα τα μέτρα τα οποία λαμβάνει η ελληνική πολιτεία για την αντιμετώπιση της διασποράς του ιού. Μάλιστα. Το σημαντικό είναι η μία ώρα λειτουργία την Κυριακή. Δεν θα μπορούν να προσέρχονται πιστοί, όπως έγινε. Κατανοητό, αλλά θα μικρύνει ο χρόνος, ας πούμε. Θα μικρύνει ο χρόνος. Ναι. Το ρεπορτάζ... Ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε συνάδελφε. Πάμε στην κυρία Σακά. Κυρία Σακά, τι νεότερα έχουμε? Τα νεότερα που έχουμε είναι ότι σιγά σιγά αρχίζουν να μπαίνουμε στην εκθετική βάση της επιδημίας και στην Ελλάδα. Σήμερα βέβαια... Πότε αναμένεται ότι θα φτάσουμε στην κορύφωση, στο πικ? Κοιτάξτε, αν λειτουργήσουν τα μέτρα που πιστεύω ότι θα λειτουργήσουν και αν πάρουμε και παράδειγμα, τα παραδείγματα της Κίνας από τη στιγμή που είχαν ληφθεί τα μέτρα, θεωρώ ότι το πικ θα το έχουμε περίπου σε 2 το πολύ 3 εβδομάδες και μετά θα αρχίσει η πτώση. Δηλαδή λέτε το πικ θα είναι περίπου την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου? Ναι, περίπου. Μάλιστα. Εκεί. Mm-hmm. Περίπου εκεί. Πιστεύουμε και το βασικό που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι το πικ που θα έχουμε να είναι όσο γίνεται μικρότερο, με μικρότερο. Όλα αυτά τα μέτρα και μετά σιγά σιγά να καμφθεί η επιδημία. Βέβαια, χωρίς να είμαστε και 100% σίγουροι πώς θα συμπεριφερθούν εδώ στην Ελλάδα, εάν ας πούμε οι Έλληνες θα είναι αρκετά σοβαροί για να εφαρμόσουν πολύ αυστηρά τα μέτρα που έχουμε. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, πρέπει να είμαστε, το οφείλουμε στον εαυτό μας, το οφείλουμε στους δικούς μας ανθρώπους, το οφείλουμε στο διπλανό μας. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα όλα, να είμαστε σοβαροί και να λάβουμε όλα αυτά τα μέτρα, να περιοριστούμε, να σταματήσουμε όλες τις άσκοπες βόλτες και όλα αυτά. Πιστεύω και τις επόμενες μέρες θα αρχίσουμε να έχουμε και καινούργια μέτρα. Ήδη λέμε για την Τετάρτη να κλείσουν τα εμπορικά. Θα δούμε τι άλλα μέτρα θα χρειαστεί να ληφθούν. Ένα χωριό... Κυρία Σακά, με συγχωρείτε. Θα πρέπει και δημόσια ιατρικοί σύλλογοι να απευθυνθούν στον Πρωθυπουργό, που έχει δείξει υγιέστατα ανακλαστικά και κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να είναι η χώρα ένα βήμα πιο μπροστά από τις εξελίξεις.
από τη λέλαπα, από την καταιγίδα, από το τσουνάμι. Ότι πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα και στους χώρους των γραφείων, δηλαδή δημόσιες επιχειρήσεις, υπουργεία, ιδιωτικές επιχειρήσεις, τράπεζες, επιχειρήσεις μικρές και μεγάλες, είτε προσφοράς υπηρεσιών, είτε βιοτεχνικές και βιομηχανικές. Δηλαδή τι, εκεί ξέρουμε ότι οι συνθήκες εργασίας φέρνουν τον ένα εργαζόμενο ή τη μία εργαζόμενη δίπλα στην άλλη ή δίπλα στον άλλο. Πρέπει να ληφθεί άμεση πρόνοια να δουλεύουν σε βάρδιες, ώστε να υπάρχει μία απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 4 με 5 μέτρων. Συμφωνείτε? Συμφωνώ. Σίγουρα. Στις τράπεζες είναι σαρδελοποιημένοι. Πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα με εντολές της κυβέρνησης. Και επαναλαμβάνω, να γνωρίζουν οι επικεφαλείς, οι διευθύνοντες, οι δικούντες, οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, οι CEO, οι περίφημοι, οι διευθύνοντες σύμβουλοι, οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων, ότι έχουν ποινικές και αστικές ευθύνες. Και το λέω, κυρία Σακά, όχι ως δημοσιογράφος μόνον, αλλά ως έμπειρος δικηγόρος. Έχετε θα ακολουθήσουν βροχή τα δικαστήρια στη συνέχεια. Έχετε εντάξει, για όσους δεν λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Μέτρα ασφαλείας και προστασίας της υγείας των εργαζομένων. Των εργαζομένων. Και να γίνει πιο δραστήριο και το Υπουργείο Εργασίας και να γίνουν πιο δραστήριες και επιθεωρήσεις εργασίας. Και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, εδώ και τώρα. Σε αυτή τη θέση όμως θα θέλω να υποστηρίξω λιγάκι και τα δικαιώματα των γιατρών. Βεβαίως. Δυστυχώς θα ήθελα να πω ότι παρόλο που αυτή τη στιγμή όντως έχει ανακοινωθεί η πρόσληψη 2.000 ατόμων, δεν αφορούν σε ιατρικό προσωπικό, αλλά σε νοσηλευτικό και παραϊατρικό. Και πραγματικά χρειαζόμαστε πρόσληψη και γιατρών. Πιο δυνατά, πείτε το πιο δυνατά, γιατί είναι σημαντικό αυτό. Πιο δυνατά. Οι 2.000 που έχουν προκηρυχθεί δεν αφορούν γιατρούς. Αφορούν μόνο νοσηλευτές. Πόσους γιατρούς πιστεύετε ότι χρειάζεται το εθνικό σύστημα υγείας μας για να θωρακιστεί και να ενδυναμωθεί τώρα την πολύ κρίσιμη στιγμή για την υγεία του ελληνικού λαού? Πόσους χρειαζόμαστε ακόμη, πείτε το. Δεν πάω σας πω ακριβώς το νούμερο, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή όλο το ΕΣΥ δουλεύει με το 50% των γιατρών, των οργανικών θέσεων που υπάρχουν. Απαράδεκτο. 50% χωρίς να είναι αυτό υπερβολή που λέω. Πολλές θέσεις είναι κενές ή στελώνονται από επικουρικούς γιατρούς. Πρέπει να πληρωθούν αυτές οι θέσεις. Να πληρωθούν τώρα. Και σας πληροφορώ λοιπόν ότι και όπως έχουν δείξει και τα αποτελέσματα από την Κίνα, το 30% των ανθρώπων που νοσήσανε από τον ιό ήταν από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Έχετε άρα δίκιο, πρέπει κυρία να Σακά. Γίνει μια μεγάλη υποστήριξη. Έχετε και στα μέτρα προφύλαξης, στις μάσκες και στις ποδιές που δεν υπάρχουν σε τόσο πολύ μεγάλη ευχέρεια όσο θα έπρεπε. Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Θεωρώ Σακά. Θεωρώ ότι αυτό ότι επιτάχθηκε το υλικό από το κράτος είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό πρέπει να γίνει άμεσα και να έρθει υλικό στα νοσοκομεία και ειδικά στα καινούρια που θα στελεχωθούν μόνο και μόνο για το να υπάρξουν πτέρυγες ξεχωριστές, ξεχωριστά νοσοκομεία. Το ζητάμε βεβαίως, και το φωνάζουμε και από υλικό, την αρχή μόνο για τον κορονοϊό. Συμφωνείτε? Υλικό και ανθρώπινο δυναμικό. Συμφωνείτε? Άμεσα. Μάλιστα. Άμεσα. Κυρία Σακά, θα μου επιτρέψετε να σας έχω για περισσότερη ώρα αύριο. Θα κάνω ίσως κατάχρηση του χρόνου σας. Μας ακούνε χιλιάδες άνθρωποι και σας περιμένουν κάθε βράδυ για να μεταδώσετε τις πολύτιμες συμβουλές και την πολύτιμη ενημέρωση. Σας χρειαζόμαστε, έστω και αν θέλετε νοητά σας φύγω το χέρι. Σε εσάς και όλους τους συναδέλφους σας και σας ευχαριστούμε για την προσφορά στην ελληνική κοινωνία σε αυτή την πρωτόγνωρα δύσκολη στιγμή, σε αυτό τον εφιάλτη που περνάμε όλοι. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Κύριε Πρόεδρε, τι θα γίνει με τις επιταγές και τα γραμμάτια? Κύριε Παναγιωτόπουλε, μετά την υγειονομική... Ξέρετε στο γραφείο μου τι γίνεται της κακομοίρας στο δικηγορικό γραφείο. Έχετε δίκιο. Άνθρωπος της αγοράς είμαι και εγώ. Έχετε δίκιο απόλυτο. Μετά την υγειονομική θα ξυπνήσουν βόμβα, κάποιοι πολιτικοί που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Που έχουμε να αντιμετωπίσουμε... Και δεν ξέρουν τι είναι η δίγραμμος επιταγή. Που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τώρα, έρχεται η οικονομική βόμβα, η οικονομική λέλαπα. Ας κρατήσουμε την υγεία μας πρώτα, Πρόεδρε μου. Ας περάσουμε τον Πρόεδρε μου, γάβο, την υγεία του λαού μας πρώτα, όλων μας. Τον γάβο αυτό που λέτε της υγείας,
να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερα θύματα σε αυτόν τον αγώνα. Τα μαγαζιά κλείνουν από Τετάρτη, έτσι. Τα μαγαζιά, ενώ εμείς λέγαμε ότι θα έπρεπε να είχαν κλείσει από την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί εκτιθέμεθα. Βγάλατε ανακοίνωση. Το ξέρω. Εκτιθέμεθα κι εμείς στον κίνδυνο. Τώρα τι θα γίνει με τους υπαλλήλους, τι θα κάνετε. Μένουμε στο σπίτι, θα έπρεπε από την προηγούμενη εβδομάδα να είχαν κλείσει. Με τους υπαλλήλους, τι θα κάνετε, κύριε Πρόεδρε. Εφόσον αύριο, μάλλον και σήμερα, ανακοινώθηκαν κάποια μέτρα, θα εξειδικευτούν αυτά τα μέτρα. Φαίνεται ότι από την Τετάρτη και μετά θα υπάρχει ένα επίδομα από το Υπουργείο Εργασίας, μπαίνοντας δηλαδή ο εργοδότης στην πλατφόρμα της Εργάνης. Εκεί θα αναφέρει πόσους υπαλλήλους έχει, αν είναι μερικής απασχόλησης, αν είναι πλήρους απασχόλησης, και από εκεί και πέρα θα υπάρχει και ένα αντίστοιχο επίδομα για τον κάθε εργαζόμενο. Βέβαια, με τις υποχρεώσεις των εργοδοτών, τι θα γίνει. Ακριβώς αυτό θα σας έλεγα. Από εκεί και πέρα. Και ιδίως των μικρομεσαίων. Από εκεί πέρα που δεν έχουν κάβα, δεν έχουν λεφτά στην άκρη. Οι τεράστιες υποχρεώσεις, κύριε Παναγιωτόπουλε, τέλος του μήνα. Με τις επιταγές, γραμμάτια, τι θα γίνει. Καταλαβαίνετε ότι εκεί τα προβλήματα αρχίζουν και μεγιστοποιούνται. Από ό,τι φάνηκε. Τι ζητάτε εσείς ως εμπορικό σύλλογος και ως επιμελητήριο. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι αναστολή όλων των πληρωμών. Όταν λέμε όλων, τι εννοείται όλων. Προς ΦΠΑ, υποχρέωση για ΦΠΑ, υποχρεώσεις ΕΜΦΙΑ. Δόσεων, υποχρεώσεις για το ΕΜΦΙΑ, υποχρεώσεις για ασφαλιστικές εισφορές. Ούτε ασφαλιστικές φορές. Και υποχρεώσεις για ασφαλιστικές φορές, γιατί όταν δεν έχεις μηδενικό τζίρο τις τελευταίες 15 ημέρες και δεν ξέρουμε και πόσο χρονικά θα πάει όλη αυτή η κατάσταση, αν θα καταλήξει τέλος Απριλίου, θα πάρει και το Μάιο. Σωστό, έχετε δίκιο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για μια επιχείρηση που ουσιαστικά θα έχει μηδενικούς τζίρους. Άρα εκ των πραγμάτων εκεί διακινδυνεύει η όλη επιβίωση της κάθε επιχείρησης. Άρα χρειάζονται μέτρα στήριξης από την πολιτεία. Πιστεύουμε ότι και με το Eurogroup που θα δούμε και τα αποτελέσματά του, εάν και εφόσον μειωθεί το πλεόνασμα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Όχι, αν και εφόσον πρέπει να μειωθεί το πλεόνασμα. Έτσι, ακριβώς. Πρέπει να αφήσουν τα καλαμπούρια και οι Γερμανοί και οι Βόρειο-Ευρωπαίοι. Πρέπει να μειωθεί το πλεόνασμα. Αλλιώς το να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και το λέω εγώ που είμαι ευρωπαϊστής, και βγήκα στο δημοψήφισμα και έδωσα τη μάχη στα πεζοδρόμια για να πούμε ναι στην Ευρώπη. Έτσι. Δεν έχει νόημα να είμαστε στην ευρωπαϊκή οικογένεια και να πεθαίνουμε. Να ψοφάμε στην άκρη του δρόμου σαν τις κατσαρίδες που τις ψεκάσανε με εντομοκτόνο. Εντάξει, καθαρές κουβέντες. Να αναλάβει και η Ευρώπη τις ευθύνες της. Αυτές οι αρρωστημένες πολιτικές λιτότητες πρέπει να παραγωνιστούν, να μπουν στην άκρη. Πρωτίστως βέβαια να ξεφύγουμε από τον κίνδυνο της υγείας, πρωτίστως. Και από εκεί και πέρα δευτερευόντως πιστεύω ότι θα ξυπνήσουν και οι μεγάλοι ηγέτες της Ευρώπης, η κυρία Μέρκελ, ο κύριος Μακρόν, και από εκεί και πέρα θα πάρουν και συνολικές ευρωπαϊκές αποφάσεις που θα αφορούν όλη την Ευρώπη. Πολύ σωστά, κύριε Πρόεδρε. Ήδη σήμερα άκουσα μια απόφαση ότι κλείνουν τα σύνορα της Ευρώπης από παντού. Είναι αυτό είναι μια πολύ καλή της κυρίας Φόντερ Λάιεν. Σωστή σύγκριση κατά τη γνώμη μου. Μια πολύ καλή απόφαση. Της. Θα πρέπει να προχωρήσουν αυτές οι αποφάσεις και παραπέρα, να δώσουν διέξοδο στην Ευρώπη των λαών. Έτσι, πολύ σωστά. Αυτό πρέπει πολύ να σωστά, κύριε Πρόεδρε. Έτσι, και εδώ θα πρέπει βεβαίως με ψυχραιμία και εμείς, αλλά και η κυβέρνηση, γιατί εδώ χρειάζεται σύνεση, συνένεση, ομοψυχία και ενότητα από όλους. Όπως το λέτε. Θα πρέπει όπως να το επιδείξουμε όπως το λέτε. Ακράδαντα για να κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ μπροστά. Πάρα πολύ. Τις επόμενες μέρες θα σας ξαναέχουμε κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, είναι πολύ θετικό ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο πρωθυπουργός μίλησαν με τηλεδιάσκεψη, έχοντας τις μάσκες και τα αντισηπτικά δίπλα στους υπολογιστές τους. Είναι σημαντικό ότι συζήτησαν για αύξηση, το ζήτησε ο Τσίπρας. Εγώ δεν ψήφισα Τσίπρα, αλλά είναι σωστή η πρότασή του για να πάνε κάποια δισεκατομμύρια στο χώρο της δημόσιας υγείας. Και εκεί πρέπει να τρέξει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης έδειξε σωστά ανακλαστικά. Προσπαθεί να είναι ένα βήμα μπροστά από τα γεγονότα. Σε πολλές περιπτώσεις τα έχει καταφέρει. Θέλουμε περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές. Θέλουμε ενίσχυση του εθνικού συστήματος δημόσιας υγείας στην Ελλάδα. Θέλουμε νοσοκομεία ειδικά για τον κορονοϊό. Ήδη ξεκίνησε το ξεκαθάρισμα, διότι αλλιώς λειτουργεί σαν υγειονομική βόμβα αυτό που γίνεται, η σύμμιξη δηλαδή των περιπτώσεων. Και βεβαίως, όπως είπα, θέλουμε όλοι με βάση την αρχή της ατομικής ευθύνης
να δείξουμε την προσήκουσα προσοχή απέναντι στον εαυτό μας, στην υγεία μας, στο διπλανό μας, στην οικογένειά μας, στο συνέλληνα, στη συνελληνίδα. Θα το κερδίσουμε το στοίχημα. Θα σταθούμε όρθιοι και πάλι. Ζούμε έναν πρωτόγνωρο εφιάλτη. Να είστε κοντά μας κάθε βράδυ, εδώ. Θα σας είμαστε χρήσιμοι. Χρήσιμοι για να σας κάνουμε περισσότερο ενημερωμένους πολίτες και κυρίως για να σας λέμε αυτά που δεν θέλουν να σας πούν ή δεν ξέρουν να σας πούν οι άλλοι. Γιώργος Μελιγκόνης, με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο του Κόντρα, όλοι σε επιφυλακή για ένα χορταστικό πολιτικό μαγκαζίνο 2 ώρων. Για να δούμε πώς θα κουμαντάρουμε τα απλά πράγματα μέσω των οποίων θα σώσουμε την υγεία μας. Και βεβαίως η ενημέρωση θα είναι συνεχής κάθε βράδυ από το Κόντρα, που το πήρε πάνω του το παιχνίδι της ενημέρωσης, το πήρε πάνω του το παιχνίδι της προστασίας της υγείας όλων μας. Κάθε απόγευμα, 7 με 2, στο Κόντρα καρφωμένη. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα, υγεία σε όλους σας. Καλή δύναμη, θα την περάσουμε την πόρα. Γεια σας.